Όλες αυτές τις μέρες που είμαστε στην πυρκαγιά, δεν πρέπει να ματσάμε τα λόγια μας όσοι ήμασταν εκεί, γιατί είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια τη χρόνια υποστελέχωση όλων των κρατικών υπηρεσιών, της πυροσβεστικής, της δασικής υπηρεσίας, της πρόληψης και της παντελής έλλειψης οποιοδήποτε συντονισμού και σχεδίου για την ίδια τη στιγμή της καταστροφής. Αυτά πρέπει να τα πούμε χωρίς να ματσάμε τα λόγια μας. Και οι πολιτικές ευθύνες είναι τεράστιες και πρέπει να καταλογιστούν. Μιλάμε για τις πολιτικές ευθύνες, επαναλαμβάνω. Τα υπόλοιπα είναι για τα δικαστήρια και για τους νομικούς αγκεσέναρους. Λέμε για τις πολιτικές ευθύνες. Μετά την τραγωδία στο Μάτι, επειδή τον Ιούλη κλείσαμε 3 χρόνια. Μετά την τραγωδία λοιπόν στο Μάτι, η τότε κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση, τότε αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και αντίστοιχα περιφερειακή αρχή και αντιπολίτευση της περιφερειακής αρχής, είχαν πει ότι το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε εκείνη την περίοδο και ο σχεδιασμός, το λέω αυτολεξί, δεν ήταν ικανός να αντιμετωπίσει τις φυσικές καταστροφές γενικά και ειδικά τις καταστροφές από πυρκαγιές. Λίγο πολύ δηλαδή είχαν υποθεί τα ίδια που υπόθηκαν και σήμερα, που υπόθηκαν από την κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και το ΠΑΣΟΚ που έχει κυβερνήσει και τα ίδια που ακούσαμε και σήμερα από την Περιφερειακή Διοίκηση και ίσως ακούσουμε και από τη Δύναμη Ζωής για το νομοθετικό πλαίσιο. Και ερχόμαστε συγκεκριμένα να μιλήσουμε για τις πολιτικές ευθύνες. Τετάρτη 1η Ιούλη 2020. 11η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τι συζητήσαμε? Συζητήσαμε ως δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση ειδικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. Εγώ σας προκαλώ όλους να μπείτε και να ανατρέξετε στα πρακτικά αυτής της συζήτησης. Ή θα βάλετε τα κλάματα ή θα σας σηκωθεί η τρίχα. Μπείτε να δούμε τι έχει πει κάθε παράταξη και τι έχει υποθεί σε αυτήν τη συζήτηση που μιλάμε για το ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. Να διευκρινίσουμε ότι αυτό το σχέδιο το συντάσσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μάλιστα υπάρχει και ομολογία. Διαβάζω από τα πρακτικά. Δεν χρειάζεται να λέμε ποιος είπε και τι. Μπορείτε να πείτε και να τα δείτε. Είχε κάνει μια ερώτηση στην κυρία Αβραμοπούλου. Η απάντηση είναι να πω στην κυρία Αβραμοπούλου, μην νομίζω ότι κάτσαμε και κάναμε κάποιο σχέδιο εμείς. Το είδαμε, είχαμε κάποιες παρατηρήσεις τις οποίες στείλαμε. Ισχύει μέχρι να δοθούν διευκρινιστικές εγκύκλοι ό,τι ίσχυε στον προηγούμενο νόμο. Αυτό που όλοι καταγγέλανε ότι το 2018 έφερε την καταστροφή στο Μάτι και ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει καμία φυσική καταστροφή, ούτε καν καταστροφή από πυρκαγιές. Υπάρχουν πολύ μικρές διαφορές του προηγούμενου και το ειδικό σχέδιο αυτή τη στιγμή. Μην αναφέρω ονόματα, αυτά τα λένε τα στελέχη και της διοίκησης, αλλά τα στελέχη και της Δύναμης Ζωής. Και το αποτέλεσμα. Αυτό το σχέδιο, το οποίο υπάρχει ομολογία και από την Περιφερειακή Διοίκηση και από τη Δύναμη Ζωής, δηλαδή από τις παρατάξεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι αυτό το σχέδιο που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει καμία φυσική καταστροφή, είναι όλα αυτά εδώ που συζητάμε, ότι δεν υπάρχει συντονισμός, ότι δεν ξέρει κανένας που το πάντα 4, ότι δεν υπάρχει πρόληψη, δεν υπάρχει μπλέξιμο αρμοδιοτήτων κτλ. Λοιπόν, ερχόμαστε στην ψηφοφορία. Η ψηφοφορία είναι συγκεκριμένη. Περιφερειακή Διοίκηση ασφαλώς υπέρ. Αυτό το σχέδιο, το οποίο του το έφερε η κυβέρνηση, λέει αυτό είναι το σχέδιο, πάρτε το. Και μάλιστα υπάρχει επισήμανση ότι είμαστε η πρώτη περιφέρεια που εγκρίνει αυτό το σχέδιο. Λοιπόν, η Διοίκηση υπέρ, η Δύναμη Ζωής υπέρ αυτού του σχεδίου που συζητάμε, το οποίο μάλιστα να θυμίσουμε ότι σήμερα στη Βουλή
Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι κατέθεσε πρόταση νόμου για την αλλαγή του πλαισίου πολιτικής προστασίας. Και εδώ πέρα αυτό το σχέδιο το έχει ψηφίσει η δύναμη ζωής. Και φυσικά μαζί με τις δύο βασικές παρατάξεις ψήφισαν υπέρ και τα γνωστά εξαπτέρυγα της περιφερειακής διοίκησης, δηλαδή παράταξη του Τζίμερου και η Ελληνική Αυγή. Ακόμα δεν είχε ανεξαρτοποιηθεί να κάνει τώρα το καμπούζο ορισμένα στελέχη. Το ψήφισαν αυτό το σχέδιο. Δηλαδή το ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, αυτό το αλαλούμ που σήμερα καταγγέλουν, αυτό το ψήφισαν. Θα μου πεις, έχουν την πολιτική ευθύνη. Γιατί δεν βγήκε κανένας τότε από αυτούς να το καταγγείλει αυτό το σχέδιο. Να πει, ρε παιδιά, αυτό είναι ένα αλαλούμ. Με αυτό καήκαμε το 18. Με αυτό θα έρθει η επόμενη καταστροφή. Λοιπόν, αυτές είναι οι πολιτικές ευθύνες. Αυτές είναι καταγεγραμμένες οι πολιτικές ευθύνες και δεν μπορούν να παραγραφούν. Για να μου επιτρέψετε, είναι μία πρόκληση. Εδώ πέρα όλοι είμαστε πολιτικά στελέχη με μία διαδρομή και ο καθένας πρέπει να σέβεται, αν μη τι άλλο, και τους υπολείπους. Στην Αθήνα έχουν καεί φέτος, όπως πολύ σωστά υπόθηκε από τον Βασίλη τον Κόκαλη, 240.000 στρέμματα. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν καεί 600.000 στρέμματα στην Αττική. Η ζωή θα γίνει αβίωτη. Αυτό που έζησε ο λαός της Αττικής, ιδιαίτερα της Δυτικής Αθήνας, αλλά συνολικά της Αττικής, μέσα στον Αύγουστο, να έχει 10 μέρες να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί, με καύσωνα 44 και στον ήλιο 48 βαθμούς Κελσίου. Αυτό που έζησε να μην μπορεί να ανοίξει το μπαλκόνι του, να βρέχει στάχτες από παντού, να μην ξέρει τι θα γίνει με την κάπνα, να μην μπορεί να βγει στη βεράντα του να πάρει μια ανάσα μέσα στον καύσωνα, αυτό που έζησε δεν πρέπει να το ξαναζήσει. Και με μαθηματική ακρίβεια θα ζήσουμε την επόμενη καταστροφή, γιατί όχι μόνο το πλαίσιο παραμένει ίδιο, αλλά συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Η πολιτική εμπορευματοποίησης, η πολιτική υποστελέχωσης, η πολιτική υποχρηματοδότησης. Ποια ήταν η στάση των πολιτικών δυνάμεων? Όταν εδώ πέρα η Λαϊκή Συσπήρωση έφερε ψήφισμα για να στηριχτούν, να μην διωχθούν από τη δουλειά 5.066 δασεργάτες. Να μην διωχθούν από τη δουλειά. Ποια ήταν η στάση των πολιτικών δυνάμεων? Όταν απαιτούσαμε να φτιαχτούν δασικοί δρόμοι και να στελεχωθούν τα δασαργεία. Είναι ευθύνη της περιφέρειας? Όχι. Αλλά εδώ μιλάμε και για τις πολιτικές ευθύνες. Αν θες να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση και να αλλάξει πρώτα αυτό το πράγμα. Και για να μην τρώμε παραπάνω το χρόνο, επειδή θα μιλήσουν κι άλλοι. Λοιπόν, σώνει πια με αυτό το λιβανιστήρι. Δηλαδή, άκουγα και τους δημάρχους. Δεν ρώτησα τους δημάρχους, αλλά τους λέω το εξής. Από την οργή του κόσμου δεν πρόκειται να σας γλιτώσει κανένας τώρα το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο που θα έρθουν οι βροχές. Οι επιστήμονες ήδη μίλησαν και λένε ότι τα φερτά υλικά, αν δεν πάρθουν τώρα μέτρα, θα καταστρέψουν τον Κηφισό. Ουέ και αλλή μονό σας, αν αυτούς που δεν κλάψαμε τώρα με την πυρκαγιά, τους κλάψουμε με τις πλημμύρες. Πολιτικά θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Μόνο αυτό λέμε. Γιατί αρκετά με το λιβανιστήρι. Αντί να έρθετε εδώ και να ζητήσετε, να απαιτήσετε, να διεκδικήσετε από παντού, από την περιφέρεια, από την κυβέρνηση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Πάπα τον ίδιο, να ζητήσετε και να διεκδικήσετε μέτρα προστασίας, ήρθατε εδώ και λιβανίσατε τον Α και τον Β. Λοιπόν, φτάνει πια με το λιβανιστήρι. Τώρα πρέπει να πάρθουν μέτρα, γιατί αυτά, κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι και αρμοδιότητα της περιφέρειας, έτσι. Δηλαδή, η αστυνόμευση των ρεμάτων, ο καθαρισμός των ρεμάτων, η διευθέτηση των ρεμάτων, αυτά είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της περιφέρειας και εδώ άμεσα πρέπει να πάρθουν μέτρα, γιατί δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό αντιπλημμυρικό έργο. Ακόμα και στη Δυτική Αττική, εδώ είναι ο Κοσμόπουλος, μπορεί να το διαψεύσει. Όλα είναι στη φάση των μελετών. Των μελετών. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πάρθουν κατεπήγον μέτρα και κατεπήγον μέτρα σημαίνει αυτό που ακούσαμε από την κυβέρνηση, ότι για τα δάση, αντί να στελεχωθούν τα δασαρχεία και να ξεκινήσουν τα έργα, να μπαίνει κάθε εταιρεία και να κάνει μελέτη και business πάνω στα καμένα, γιατί με μαθηματική ακρίβεια θα έχουμε τις επόμενες καταστροφές. Αυτά, Πρόεδρε, σε ευχαριστώ.